Λογητός ο Θεός ημών πάντοτε, νυν και αεί και εις αιώνας των αιώνων. Αμήν. Υπάρθενος ημέρων των προαιώνιων λόγων εν σπηλαίω έρχεται από τέκην απορρίτως χόρευε οικουμένη ακουτιστήσα δόξασον με τ' αγγέλων και των ποιμένων βουλήθεντα επωθήνε παιδίον αίων των προαιώνων Θεών. Χριστέ το φως το αληθινόν, το φωτίζον και αγιάζον πάντα άνθρωπον ερχόμενοι στον κόσμο, σημειωθεί το εφημάς το φως του προσώπου σου, ή να είναι αυτό ψώμεθα φως το απρόσιτον, και κατεύθυνον τα διαβήματα ημών προς εργασία των εντολών σου. Πρεσβείες Παναχράντος ο Μητρός και πάντως των Αγίων. Αμήν. Καθίστε πλέον. Λοιπόν. Είμαστε στο κείμενο του Αγίου Σιλουανού, το οποίο μιλάει για την αγάπη. Και λέει ο Άγιος, τι να σου ανταποδώσω, λέει η Κύρια, πλημμύρισες την ψυχή μου με τόσο μεγάλο έλεος. Σε παρακαλώ, δώσε μου να βλέπω τις αμαρτίες μου και να κλαίω πάντα ενώπιόν σου. Έτσι βλέπετε πώς αρχίζει την προσευχή του ως καρπό ευγνωμοσύνης. Αισθάνεται την ευγνωμοσύνη και την εκφράζει και λέει ότι δεν μπορώ να βρω κάτι που να είναι αντάξιο αυτού που μου έχεις δώσει. Το έλεος δηλαδή που μας δίνει ο Θεός, δεν μπορούμε να το ανταποδώσουμε στον Θεό, να κάνουμε κάτι κι εμείς για να ευχαριστήσουμε αντάξια της δωρεάς του Θεού. Έχει μια ωραία προσευχή ο Άγιος Νικόδημος, ένα διάλογο μάλλον της ψυχής με τον Θεό αφού κοινωνήσει ο άνθρωπος. Και εκεί ανάμεσα στα άλλα λέει ότι απευθύνεται ο Θεός στην ψυχή, ο Χριστός στην ψυχή του ανθρώπου που κοινώνησε και λέει ότι θέλω από σένα τα πάντα. Εσύ βλέπεις, λέει, ότι εγώ είμαι ασυγκρίτου τιμής και όμως γίνομαι τόσης τιμής όσης είσαι εσύ. Και ζητάω να με αγοράσεις και ως αντάλλαγμα ζητάω εσένα. Εγώ σου δίνω τον εαυτό μου, λέει ο Θεός, και ζητάω από εσένα τον εαυτό σου. Το οποίο βεβαίως δεν είναι αντάξιο του Θεού. Μπορεί να συγκριθεί η αξία του Θεού με την αξία του ανθρώπου. Όχι. Και όμως ο Θεός γίνεται ίσης αξίας, ίσης τιμής. Και είναι δίκαιο και άξιο να του δώσουμε όλο τον εαυτό μας, αφού μας δίνει όλο τον εαυτό του. Μας δίνει τη θεότητα, τη Θεία Χάρη. Και πάλι δεν του ανταποδίδουμε αντάξει αυτό που μας δίδει. Το έλεος του Θεού λοιπόν είναι ανυπέρβλητη δωρεά, η οποία δεν μπορεί να, ας πούμε, εξισωθεί και να δοθεί κάτι αντάξιο αυτής από μας. Και τουλάχιστον λέει, σε παρακαλώ, δώσ' μου να βλέπω τις αμαρτίες μου και να κλαίω πάντα ενώπιόν σου. Γιατί αυτό είναι αληθινά το πιο ευάρεστο στον Θεό, το να βλέπουμε τις αμαρτίες μας και να κλαίμε. Να κλαίμε μπροστά του ως ανάξιοι. Και όταν ο άνθρωπος συνειδητοποιήσει ότι είναι ανάξιος του Θεού, όταν συνειδητοποιήσει ότι δεν είναι στο μηδέν, αλλά είναι κάτω από το μηδέν, το μηδέν είναι ας πούμε το καταφύσι, η φυσική κατάσταση όπως μας έπρεπε ο Θεός,
Εμείς όμως δεν είμαστε στη φυσική κατάσταση, είμαστε στην παραφύσιν κατάσταση, στην κατάσταση της αμαρτίας. Τότε πραγματικά αρχίζει και βλέπει τον Θεό. Τότε γίνεται θεοφάνεια. Τότε φανερώνεται ο Θεός στον άνθρωπο. Όσο ο άνθρωπος έχει την ιδέα ότι είναι καλός και αξίζει, ας πούμε, κατά κάποιο τρόπο των δωρεών του Θεού, τότε είναι μακριά από τον Θεό. Γιατί ο ίδιος ο Θεός μας είπε ότι είστε πονηροί και όχι καλοί. Γι' αυτό βλέπετε το ορθόδοξο πρότυπο ζωής δεν είναι, ας πούμε, ο άνθρωπος ο οποίος έχει την ιδέα ότι είναι καλός και αγαθός, αλλά είναι ο άνθρωπος ο οποίος θεωρεί τον εαυτό του γη και σποδό. Όπως λέγανε οι Άγιοι, εγώ είμαι γη και σποδός, είμαι χώμα δηλαδή και στάχτη. Είμαι ως ράκος αποκαθημένης η δικαιοσύνη μου. Σαν ένα κουρελόπανο είναι η δικαιοσύνη μου. Είναι ο άνθρωπος ο οποίος κλαίει και μετανοεί αδιαλείπτως για τις αμαρτίες του και για την αθλειότητά του. Ελεήμων Κύριε, συγχώρεσέ με. Βλέπεις πώς ελκύεται η ψυχή μου σε σένα, τον κτίστη μου. Πλήγωσες την ψυχή μου με την αγάπη σου. Και αυτή διψά και σε ποθεί ακατάπαυστα και αχόρταγα τίνει προς εσέ μέρα και νύχτα και δεν θέλει να βλέπει τον παρόντα κόσμο παρότι τον αγαπά. Πάνω απ' όλα όμως αγαπώ εσένα τον πλάστη και η ψυχή μου ποθεί μόνο εσένα. Εκφράζει εδώ το προσωπικό του βίωμα, την έλξη που έχει η ψυχή του, πώς ελκύεται η ψυχή του στον Θεό. Ω πλαστουργέ μου, γιατί εγώ το μικρό δημιούργημά σου σε στεναχωρούσα τόσο πολύ και όμως εσύ δεν θυμήθηκες τις αμαρτίες μου. Εδώ είναι η μεγάλο δωρεά του Θεού, που ενώ του φταίμε, το αμαρτάνουμε τόσο πολύ, όμως εκείνος δεν θυμάται τις αμαρτίες μας όταν μετανοήσουμε. Ας γυρίσουμε πάλι πίσω και ας αρχίσουμε να λέμε πάλι τα ίδια. Όπως ο άνθρωπος τρώει ψωμί και πίνει νερό καθημερινά και την επομένη το ζωντανό σώμα πεινά και διψά ξανά, έτσι και η θύμιση του Θεού δεν κουράζει την ψυχή, αλλά την κάνει να ευγνωμονεί όλο και περισσότερο τον Θεό. Ή αλλιώς, όσο περισσότερα ξύλα βάζεις, τόσο μεγαλύτερη γίνεται η φωτιά. Έτσι λένε μερικοί, στον παράδεισο δεν θα βαριόμαστε. Όλο το ίδιο και το ίδιο, δοξολογία του Θεού, Θεία Λειτουργία συνέχεια. Όχι, δεν θα βαριόμαστε. Γιατί θα πέφτουμε, όπως λένε οι Άγιοι, από έκπληξη σε έκπληξη. Και θα τρεφόμαστε με το φως του Θεού, με τη Θεία Χάρη και θα ανοιγόμαστε όλο και περισσότερο προς τον Θεό. Και τόσο μεγαλύτερη θα γίνεται η φλόγα προς τον Θεό. Όσο περισσότερο μελετάς τον Θεό, τόσο περισσότερο αυξάνει η φλόγα της αγάπης και του ζήλου για Αυτόν. Γι' αυτό έλεγαν οι Άγιοι ότι ο θείος έρωτας είναι ακόρεστος, δεν φτάνει ποτέ σε κορασμό. Ενώ ο ανθρώπινος έρωτας φτάνει σε κορασμό και κάπου το βαριέται, γιατί είναι ανθρώπινος και όλα τα ανθρώπινα έχουν κόρο. Μόνο ο Θεός που είναι άπειρος και υπερφύσιν και άκτιστος δεν έχει κόρο. Δεν φτάνει ο άνθρωπος να το βαρεθεί τον Θεό. Αν ήξεραν οι άνθρωποι τι είναι η αγάπη του Κυρίου, τότε ολόκληρα πλήθη θα έτρεχαν κοντά στον Κύριο και αυτός θα εθέρμενε όλους με τη χάρη του. Έτσι, αν μπορούσαμε να καταλάβουμε τι είναι η αγάπη του Θεού, πώς είναι η αγάπη του Θεού και τι είδους είναι, ποια είναι η ποιότητά της, τότε λέει
ολόκληρα πλήθη θα έτρεχαν κοντά στον Κύριο. Αλλά οι άνθρωποι δεν ξέρουν τι είναι η αγάπη του Θεού και πόσο γλυκό πράγμα είναι να είσαι με τον Θεό και να αγαπάς τον Θεό και να αγαπιέσαι από τον Θεό, να το αισθάνεσαι δηλαδή ότι αγαπιέσαι από τον Θεό. Ο Κύριος αγαπά πολύ τον αμαρτωλό που μετανοεί και τον σφίγγει με αγάπη στην αγκαλιά του. «Πού ήσουν, παιδί μου, σε περιμένω από καιρό». Ο Κύριος καλεί με τον Ευαγγελικό Λόγο όλους κοντά Του και η φωνή Του ακούγεται σε όλη την οικουμένη. «Δεύτε πρόσμε, πάντες οικοποιώντες και επεφορτισμένοι, καγώ αναπαύσω ημάς. Ελάτε να πιείτε το ζωντανό νερό, ελάτε να δείτε πώς σας αγαπώ και δεν θέλω να χάσω ούτε ένα από τα πρόβατά μου. Ακόμα και για ένα ο ποιμένας πηγαίνει στα όρη να το βρει». Δόξα στον Θεό και Πατέρα, διότι μας έδωσε το μονογενή Υιό Του για τη σωτηρία μας. Δόξα στο μονογενή Υιό, γιατί ευδόκησε να γεννηθεί από την άχραντη Παρθένο και να υπομείνει τα πάθη για τη σωτηρία μας. Να μας δώσει το πάντιμο σώμα και αίμα Του η ζωή αιώνιων και να στείλει σε μας όσους είμαστε στη γη το Άγιο Πνεύμα. Το Άγιο Πνεύμα μας αποκαλύπτει τα μυστήρια του Θεού. Το Άγιο Πνεύμα διδάσκει μυστικά την ψυχή να αγαπά τους ανθρώπους. Βλέπετε, δεν είναι έτσι ανθρώπινο κατόρθωμα η αγάπη, αλλά είναι καρπός του Αγίου Πνεύματος. Το λέγει ο Απόστολος. Ο καρπός του Πνεύματος στην αγάπη, χαρά, ειρήνη. Γι' αυτό και δεν μπορείς να αγαπήσεις σωστά τους άλλους ανθρώπους αν δεν στο διδάξει μυστικά το Άγιο Πνεύμα. Βλέπετε σήμερα πως οι άνθρωποι μισούνται μεταξύ τους, σκοτώνονται, ετοιμάζουν παγκόσμιους πολέμους, πυρηνικούς πολέμους. Φοβερά όπλα έχει κατασκευάσει ο άνθρωπος. Εκπαιδεύονται συστηματικά σε αυτά τα όπλα, γίνονται συστηματικές έρευνες, χημικά όπλα, βιολογικά όπλα, θερμοπυρηνικά κλπ. Γιατί όλα αυτά, γιατί δεν υπάρχει αγάπη. Δεν υπάρχει αληθινή αγάπη. Και όλοι σήμερα μιλάνε για αγάπη. Πόσο υποκρισία. Και στην καινούρια χρονιά τώρα που έρχεται, θα ακούσετε όλοι οι ηγέτες να εύχονται ειρήνη και αγάπη. Και όλοι έχουν ετοιμάσει όπλα φοβερότατα, τα οποία καταστρέφουν τη γη ρηπή οφθαλμού. Γιατί δεν έχουν αφήσει τον εαυτό τους να διδαχθεί από το Άγιο Πνεύμα την αγάπη. Την αγάπη και στον Θεό και στον συνάνθρωπο. Γι' αυτό και αποτυχάνουμε και στις οικογένειες. Γιατί δεν ξέρουν και οι σύζυγοι πώς να αγαπηθούν. Άκουσα πρόσφατα, μάλλον είδα μια ομιλία που θα γινόταν και έγινε και στενοχωρήθηκα μόνο από τον τίτλο. Γιατί ο τίτλος ήταν «Πώς θα διασωθεί ο έρωτας στο γάμο», λέει. «Πώς θα κρατήσουμε τον έρωτα στο γάμο», δηλαδή «Πώς δεν θα φθαρεί αυτός ο έρωτας μέσα στο γάμο». Και μόνο τον τίτλο είναι λάθος. Έτσι, γιατί ο έρωτας είναι κάτι το ανθρώπινο, δεν είναι η σωστή αγάπη. Γιατί δεν είναι ανιδιοτελής, είναι ιδιοτελής σχέση. Και ζητάει ανταπόδοση και από τον άλλον. Ο έρωτας αντίθετα πρέπει να υπερβαθεί μέσα στο γάμο. Αλλά ποιος θα το διδάξει αυτό το άλλο και τις άλλες. Μόνο το Άγιο Πνεύμα. Μόνο άμα αφήσουν τον εαυτό τους ανοιχτό στον Θεό και ταπεινωθούν, τότε θα καταλάβουν τι σημαίνει γάμος. Και τι σημαίνει αληθινή αγάπη, που σημαίνει μια υπέρβαση οποιασδήποτε δύο τελούς σχέσης. Ακόμα και η φιλία μπορεί να έχει δύο τέλεια μέσα. Γιατί χρησιμοποιείς έχεις τον φίλο σου για να μπορείς να βγαίνεις πιο άνετα, να μην είσαι μόνος σου, να μην σε βλέπουν και άλλοι μόνος σου και νιώθεις κομπλεξικά. Και ουσιαστικά πάλι τον εαυτό σου αγαπάς, κατά ένα μέρος. Δίνεις κάποια αγάπη, αλλά παίρνεις και κάποια ανταπόδοση. Ενώ η σωστή, η τέλεια αγάπη δεν ζητάει καμιά ανταπόδοση. Αλλά αυτό μόνο το Άγιο Πνεύμα μπορεί να το μάθει. Και το μαθαίνει στους ανθρώπους οι οποίοι μετανοούν. Στους ανθρώπους οι οποίοι καθαίρονται,
Δια της μετανοίας καθαρίζεται η ψυχή και φωτίζεται μετά. Και έχει ως καρπό αυτή την αγάπη, τη σωστή αγάπη προς τον συνάνθρωπο, προς το παιδί, προς το σύζυγο, προς τον συνάδελφο, προς τον συμφοιτητή, προς τον οποιοδήποτε άγνωστο άνθρωπο. Και πλέον δεν νιώθεις ούτε μειονεκτικά, ούτε κομπλεξικά, ούτε ας πούμε έχεις φοβίες. Ενώ βλέπετε όσο ο άνθρωπος δεν είναι φωτισμένος με το Άγιο Πνεύμα, ο κάθε άλλος άνθρωπος εμπνέει φόβο. Φαίνεται σαν μια απειλή. Γι' αυτό και κουμπωνόμαστε πολλές φορές απέναντι στους άγνωστους. Ενώ ένας άνθρωπος που έχει αφήσει τον εαυτό του ανοιχτό στο Άγιο Πνεύμα να διδαχτεί τι είναι η αγάπη, δεν κουμπώνεται με κανέναν. Δηλαδή δεν έχει φοβίες, δεν έχει ανασφάλειες. Αφήνεται στον Θεό και αφήνεται και στον συνάνθρωπο. Και μιμείται τον Χριστό, ο οποίος αφέθηκε στην κυριολεξία σε μας, για χάρη μας, και εμείς το σταυρώσαμε βέβαια. Αλλά δεν φοβήθηκε ο Χριστός να σταυρωθεί. Γιατί μας αγαπούσε. Μας αγαπούσε αληθινά. Όπως και οι Άγιοι δεν φοβήθηκαν να πεθάνουν. Γιατί αγαπούσαν και τον Χριστό, αλλά αγαπούσαν και τους ανθρώπους αληθινά. Το Άγιο Πνεύμα λοιπόν διδάσκει μυστικά την ψυχή να αγαπάει τους ανθρώπους. Και από εδώ καταλαβαίνουμε ότι αν δεν αγαπάμε τους ανθρώπους, δεν έχουμε το Άγιο Πνεύμα. Το Άγιο Πνεύμα στολίζει την ψυχή και το σώμα έτσι που ο άνθρωπος γίνεται όμοιος με τον Σαρκοθέντα Κύριο και θα ζει αιώνια στους ουρανούς μαζί του και θα βλέπει τη δόξα του. Βλέπετε και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Αν το Άγιο Πνεύμα ενικήσει, μείνει μέσα μας, τότε μας στολίζει και την ψυχή και το σώμα και μας κάνει όμοιους με τον Κύριο και μας κάνει ικανούς να ζούμε αιώνια στους ουρανούς μαζί με τον Κύριο. Θυμηθείτε αυτή την παραβολή του γάμου που πήγε κάποιος χωρίς ένδυμα γάμου και του είπανε οι άλλοι και του είπε ο οικοδεσπότης εκεί, πώς ήρθες εδώ, του λέει, χωρίς ένδυμα γάμου, και είπε στους υπηρέτες να τον βγάλουν έξω. Ποιος είναι ο γάμος? Είναι η Βασιλεία του Θεού. Ποιο είναι το ένδυμα του γάμου? Είναι το Άγιο Πνεύμα. Αυτό για το οποίο μιλάει εδώ ο Άγιος. Αυτό το Άγιο Πνεύμα πρέπει να το ντυθούμε από εδώ και να έχουμε μια πρόγευση της Βασιλείας, η οποία μετά θα γίνει και γεύση. Εδώ πρέπει να γίνει ο αραβώνας για να φτάσουμε εκεί στο γάμο. Αλλά πρέπει να έχει και το ένδυμα του γάμου. Και το ένδυμα είναι ακριβώς η χάρη του Θεού, το Άγιο Πνεύμα, η δόξα του Θεού. Αυτή η δόξα την οποία είδαν οι Απόστολοι στη μεταμόρφωση. Αυτή η δόξα που περιβάλλει τους Αγίους, που το εκφράζουμε με το φωτοστέφανο. Αυτό το φωτοστέφανο δεν είναι φως του Αγίου που να βγαίνει μέσα από τον Άγιο, αλλά είναι φως του Θεού, ο οποίος ενικεί μέσα στον Άγιο και είναι και μέσα του και έξω του. Είναι παντού. Γιατί ο Άγιος είναι μέσα στο φως του Θεού. Και το φως του Θεού είναι μέσα του. Στην αιώνια ζωή όλοι οι άνθρωποι θα είναι όμοιοι με τον Κύριο. Τι ωραίο είναι και αυτό, Αυτό που λέμε καθομοίωση. Είμαστε φτιαγμένοι καθ' εικόνα και καθομοίωση του Κυρίου, του Θεού, του Χριστού. Και γιατί θα είμαστε όμοιοι? Γιατί θα είμαστε μέσα σε αυτή τη δόξα, στην οποία είναι και ο Θεός και ο Χριστός. Κανένας δεν θα ήξερε αυτό το μυστήριο αν δεν το αποκάλυπτε το Άγιο Πνεύμα. Ο Κύριος είναι λαμπρός και χαροποιός και οι άνθρωποι θα λάμπουν σαν και Αυτόν. Όπως είπε ο ίδιος ο Κύριος, ότι οι δίκαιοι θα λάμψουν σαν τον ήλιο. Και ο Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος λέει ότι θα είμαστε όμοιοι με Αυτόν. Όπως ο Κύριος είναι λαμπρός και χαροποιός, βλέπετε το φως μας δίνει χαρά. Μια ηλιόλουστη μέρα τώρα μέσα στο χειμένα ιδίως, σας δίνει χαρά. Και λες, τι ωραία μέρα, δόξα σε ο Θεός. Λοιπόν, πολύ περισσότερο λαμπρός και χαροποιός είναι
ο φωτεινός, ο ολόφωτος Κύριος. Αλλά έτσι θα λάμπουν και οι άνθρωποι. Οι άνθρωποι του Θεού δηλαδή, θα λάμψουν σαν και αυτό, όπως μας το δίδαξε ο Κύριος, ότι οι δίκαιοι θα λάμψουν σαν τον ήλιο. Βλέπετε, μας έχει καλέσει ο Θεός σε πολύ μεγάλα πράγματα. Να λάμψουμε σαν τον ήλιο. Θα πεις, είναι δυνατόν ο άνθρωπος να λάμψει σαν τον ήλιο? Είναι. Γιατί? Γιατί το έχουμε δει. Πού το είδαμε? Στους Αγίους. Αν διαβάσετε την ομιλία του Αγίου Σεραφείμ με το Ματοβίλου, θα δείτε εκεί που ο Άγιος Σεραφείμ λάμπει το πρόσωπό του σαν τον ήλιο. Και ρωτάει τον Ματοβίλου, του λέει, πώς με βλέπεις? Λέει, δεν μπορείς εδώ. Το πρόσωπό σου είναι τόσο φωτεινό που είναι σαν ήλιος. Δεν μπορώ να το κοιτάξω τον ήλιο. Αυτό λοιπόν που λέει ο Κύριος δεν είναι σχήμα λόγου, ότι θα λάμψουν οι δίκαιοι σαν τον ήλιο, είναι αλήθεια. Δεν είναι μια ωραία εικόνα. Είναι πραγματικότητα, την οποία τον έχουμε δει ήδη. Γιατί οι Άγιοι ζουν αυτή τη βασιλεία εδώ και τώρα. Όχι απλώς θα τη ζήσουν στο μέλλον. Τον Αγίον της ψυχές κάλεσες κοντά σου, Κύριε, και σαν ήρεμα ποτάμια κυλούν προς εσένα. Τι ωραία εικόνα. Όπως ένα ωραίο ήρεμο ποτάμι κυλάει, έτσι, έχετε δει τέτοια ποτάμια, πόσο όμορφο είναι. Έτσι λέει, κυλούν και οι ψυχές των Αγίων κοντά στο Θεό. Και πάνε και πλησιάζουν δίπλα του. Ο νους των Αγίων προσκολλήθηκε σε σένα, Κύριε. Σύρεται κοντά σου, σε σέ το φως και τη χαρά μας. Η καρδιά των Αγίων στερεώθηκε στην αγάπη σου, Κύριε, και δεν μπορεί να σε ξεχάσει ούτε στιγμή, ούτε στον ύπνο, γιατί είναι γλυκιά η χάρη του Αγίου Πνεύματος. Από αυτή τη γλυκύτητα δεν μπορεί ο άνθρωπος να ξεχάσει τον Θεό. Βλέπετε, αυτή η μνήμη του Θεού που λέμε, η αδιάλειπτη προσευχή, δεν είναι κάτι που σε σφίγγει, κάτι που σε ψυχαναγκάζει, κάτι που σε κουράζει, αλλά είναι κάτι που σε σύρει με την καλή έννοια, σε έλκει, λόγω της γλυκύτητας που έχει. Αυτή η μνήμη του Θεού, αυτός ο ίδιος ο Θεός, ο οποίος είναι φως γλυκύτατο. Και αυτό λέει, δεν μπορεί η καρδιά να ξεχάσει αυτή τη γλυκύτητα ούτε στον ύπνο. Γι' αυτό βλέπετε οι άνθρωποι έτσι προχωρημένοι πνευματικά, όχι μόνο την ημέρα θυμούνται το Θεό και το όνομά Του, με το Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησέ με, αλλά και η ευχή γίνεται αυτενεργούσα, από μόνη της λέγεται, στην καρδιά τους, ακόμα και όταν κοιμούνται. Παράξενο πράγμα. Ο άνθρωπος αποστρέφεται τον αδελφό του, τον συνάνθρωπό του, γιατί είναι φτωχός ή ακάθαρτος, ενώ ο Κύριος μας τα συγχωρεί όλα, όπως η φιλόστοργη μάνα τα παιδιά της, και δεν αποστρέφεται τον αμαρτωλό. Αντιθέτως, του δίνει μάλιστα τη δωρεά του Αγίου Πνεύματος. Βλέπετε τι, όντως παράδοξο πράγμα αυτό. Αποστρεφόμαστε τον συνάνθρωπό μας επειδή είναι φτωχός ή ακάθαρτος. Ενώ ο Θεός, ο οποίος είναι υπερπάσαν καθαρότητα, δεν μας αποστρέφεται εμάς, που είμαστε όντως βρώμικοι, και μας συγχωράει τα πάντα, ενώ εμείς δεν συγχωρούμε και δεν μας αποστρέφεται όπως εμείς αποστρεφόμαστε. Αντίθετα, μας δίνει και τη δωρεά του Αγίου Πνεύματος. Αν ήξεραν οι άνθρωποι την αγάπη του Κυρίου για μας, θα παραδίνονταν τέλεια στο Άγιο Θέλημά Του και θα ζούσαν αμέριμνοι κοντά στον Θεό σαν βασιλόπουλα. Γιατί αυτό μας δίδαξε ο Κύριος, να μην μεριμνάμε.
Και πάλι λέει, μη μεριμνήστε στην αύριο. Υγαρ αύριο μεριμνήστα η αυτής. Μόνο τη σήμερον, αρκετών τη ημέρα, η κακία αυτής. Αφήστε την αυριανή ημέρα. Ποιος το κάνει αυτό? Αντίθετα, όλοι σχεδιάζουν όχι μόνο για την αυριανή ημέρα, και για την εβδομάδα, και για το μήνα, και για το χρόνο, και για την πενταετία, και για την δεκαετία. Λες και έχουν κάνει κανένα συμβόλαιο ότι θα ζήσουν τόσο καιρό. Αν είχαμε επίγνωση αληθινή του Θεού, θα αφινόμαστε σαν βασιλόπουλα αμέρινη κοντά στο Θεό. Γιατί ο Θεός έχει υποσχεθεί ότι θα μας τα δώσει όλα όσα χρειαζόμαστε. Αρκεί εμείς να είμαστε μαζί Του, να ζητάμε Εκείνον. Ο βασιλιάς φροντίζει για όλα. Και για το βασίλειο, και για την οικογένεια, και για το γιο, το διάδοχό Του. Έτσι, εμάς μας έχει κάνει υιούς Του, μας έχει δώσει την υιοθεσία. Πώς μας την έδωσε? Με το Άγιο Χρίσμα. Δεν θα φροντίσει λοιπόν για μας, τα παιδιά Του? Και ο γιος ζει ήσυχα στα ανάκτορα. Όλοι τον υπηρετούν. Και αυτός απολαμβάνει αμερίμνος τα πάντα. Το ίδιο. Και όποιος παραδόθηκε στο θέλημα του Θεού, ζει ειρηνικά, ευχαριστημένος με την τύχη του, έστω και αν είναι άρρωστος, φτωχός ή κατατρεγμένος. Δεν έχει σημασία. Αν παραδοθείς το θέλημα του Θεού και πεις, Θεέ μου, εσύ ξέρεις καλύτερα από μένα, για μένα. Εγώ αφήνομαι σε σένα. Ό,τι θες να γίνει σε μένα, ας γίνει. Οπότε μετά δεν έχεις πρόβλημα. Είτε είσαι φτωχός, είτε είσαι αδικημένος, είτε είσαι άρρωστος. Γιατί λες, αυτό είναι το θέλημα του Κυρίου και άρα είναι το πιο τέλειο για μένα. Ξέρετε, πολλοί άνθρωποι που ζήτησανε επίμονα ο Θεός να τους πάρει μια αρρώστια, ας πούμε, έναν πειρασμό, έπαθαν πολύ χειρότερα πράγματα. Πάρα πολύ χειρότερα πράγματα. Είχαμε πάλι πρόσφατα στην σελίδα μια ιστορία με μια μητέρα, η οποία είχε πάει με μια ομάδα προσκυνητών σε ένα μοναστήρι και της οποίας ο γιος ήταν με καρκίνο. Είχε και παιδιά, ο γιος της και σύζυγο βέβαια. Και η μητέρα του που είχε πάει στο προσκύνημα με πολύ έτσι ανέδεια έλεγε, απαιτούσε, όχι έλεγε, από την Παναγία να κάνει καλά το παιδί της. Και το φώναζε δυνατά κιόλας. Σε σημείο που οι άλλοι, στην προσκυνητέα της, λένε μη μιλάς έτσι. Λίγο φόβο, λίγο σεβασμό. Την Παναγία να λες απαιτώ να μου κάνεις καλά το παιδί μου. Αυτή δεν συμμορφώθηκε ούτε στις υποδείξεις των συμπροσκυνητών της. Συνέχισε να απαιτεί τη θεραπεία του παιδιού της, το οποίο ήταν αδικημένο κατά τη μητέρα, που έπαθε καρκίνο και τι θα γίνουν τώρα τα παιδιά του και τι θα γίνει η σύζυγός του κλπ. Μετά από ένα χρόνο, το γκρουπ αυτό το προσκυνητό ξανά ήρθε στο ίδιο μοναστήρι και μία από τις κυρίες, ας πούμε, που ήταν και είχαν δει και το περιστατικό της προηγούμενης χρονιάς, πλησίασε μια μοναχή εκεί και της είπε, η ρώτησα, θυμάστε πέρυσι που είχαμε έρθει πάλι και λοιπά? Ναι, λέει, θυμάμαι. Και θυμάμαι που ήταν και μια μητέρα που φώναζε, πού είναι αυτή, λέει, τώρα, που απαιτούσε από την Παναγία να της κάνει καλά το γιο της. Τι έγινε με το γιο της? Λέει, η ρώτησα, άστα, τι να σου πω, λέει, δράμα. Δηλαδή, ο γιος της έγινε καλά, λέει, όπως το απαιτούσε αυτή από την Παναγία. Και μετά, με το που έγινε καλά, έμπλεξε με μία άλλη γυναίκα. Άφησε τη γυναίκα του και πήγε και ζούσε με αυτή. Και η μητέρα τώρα που απαιτούσε από την Παναγία να τον κάνει καλά και τον έκανε καλά, πήγε τώρα στο γιο και του λέει, τι είναι αυτά που κάνεις? Γύρω στο σπίτι σου, στη γυναίκα σου. Εκείνος, λέει, τόσο θύμωσε που σκότωσε και την ίδια, σκότωσε και τον πατέρα του και μετά αυτοκτόνησε και ο ίδιος. Καταλάβατε? Γι' αυτό δεν πρέπει να απαιτούμε και να ζητάμε και να λέμε τίποτα.
ότι μας αδίκησε ο Θεός και τι είναι αυτά και γιατί να με γίνει σε μένα αυτό. Ξέρει ο Θεός, το πιο τέλειο πράγμα μας δίνει το πιο τέλειο πράγμα. Ας μας φαίνεται εμάς ότι είναι κακό, δεν είναι κακό. Είναι καλό. Δεν ξέρω, σας είχα πει και μια άλλη περίπτωση με κάποιον που είχε πάει στον πατέρα Παϊσίου και οριότανε ότι ο Θεός είναι άδικος. Γιατί μέσα σε διάστημα 6 μηνών του είχε πάρει και τα δύο του παιδιά. Έτσι έλεγε αυτός. Ότι μου τα πήρε ο Θεός τα παιδιά. Ενώ το αντίθετο πρέπει να λέμε ότι τα παιδιά επέστρεψαν στον κάτοχό τους. Έτσι. Γιατί ο κάτοχος, ο Κύριος, το λέμε Κύριος, είναι ο Θεός. Δεν είμαστε εμείς κάτοχοι ούτε των παιδιών μας, ούτε έχασα λέει τα παιδιά μου, έχασα τη μάνα μου, έχασα τον πατέρα μου, ούτε δικά σου είναι. Τι έχασες. Απέδωσες αυτό που όφιλες. Γύρισες πίσω αυτό που όφιλες να γυρίσεις στον Κύριό του. Όφιλε να γυρίσεις στον Κύριό του. Ο Κύριος είναι ο Θεός, δεν είσαι ο Κύριος. Και τον άκουγε ο πατήρ Παΐσιος, δεν μιλούσε. Αυτός είχε κάνει ολόκληρη φασαρία δηλαδή έξω από το κελί εκεί πέρα, είχε ξεσηκώσει κι άλλους. Όπως συνήθως λένε οι κοσμικοί άνθρωποι, ότι τι άδικος είναι αυτός ο Θεός που κάνει τέτοια πράγματα και παίρνει τους ανθρώπους πρόωρα. Πήγε μέσα, προσευχήθηκε και μετά που γύρισε, βγήκε έξω, του λέει έλα εδώ. Τα παιδιά σου λέει ήταν αραβωνιασμένα. Λέει το ένα ήταν αραβωνιασμένο. Και του λέει ξέρεις τι είχε συμβεί. Λέει τι. Και τα δυο σου παιδιά είχαν αγαπήσει την ίδια κοπέλα. Και θα σκότωναν ο ένας τον άλλο. Και θα έχεις τώρα δύο φωνιάδες. Γι' αυτό παραχώρησε ο Θεός να πεθάνουμε. Για να μην έχεις αυτούς δύο φωνιάδες που θα ήταν στην κόλαση. Οπότε μην αφισβητούμε δηλαδή τα κρίματα του Θεού. Μην διαβάλλουμε τα κρίματα του Θεού. Μην συκοφαντούμε τα κρίματα του Θεού. Αλλά με εμπιστοσύνη να αφινόμαστε στο Θεό και στην αγάπη του Θεού και τότε θα ζούμε αμέριμνα και ήρεμα. Παραδομένη στο θέλημα του Θεού. Η ηρεμία και η ειρήνη που είναι το αντίθετο του άγχους και της ταραχής έρχεται με αυτή την ταπείνωση η οποία εκφράζεται έμπρακτα ως παράδοση στο θέλημα του Θεού. Αυτό βλέπετε ο ταπεινός άνθρωπος δεν ταράζεται με τίποτα. Μα σου λέει χαμός, τα πάντα, άνω κάτω κλπ. Τίποτα, αυτός είναι ατάραχος. Και λες καλά ανέστητος είναι, όχι δεν είναι ανέστητος. Έχει εμπιστοσύνη στο θέλημα του Θεού. Και σου λέει άμα θέλει ο Θεός να πεθάνει, μας πεθάνουμε. Ό,τι πει ο Θεός θα γίνει. Ό,τι έχει αποφασίσει εκείνος για μας. Και είναι ήρεμος. Γιατί τον παρηγορεί η γλυκιά χάρη του Αγίου Πνεύματος. Αχ, πώς πρέπει να ζούμε στη γη, ώστε να αισθάνεται η ψυχή μας πως μένει κοντά στο Θεό. Ο Κύριος είπε, ούκ αφήσω ημάς ορφανούς, δεν θα σας αφήσω ορφανούς, και μας έδωσε το Άγιο Πνεύμα. Και η ψυχή αισθάνεται πως το Πνεύμα του Θεού ζει μέσα μας. Αισθάνεται πως ο Κύριος είναι δικός μας και εμείς είμαστε του Κυρίου. Όποιος δεν αισθάνεται έτσι στην ψυχή του, έχει χάσει τη χάρη. Είναι πολύ συγκλονιστικό αυτό, Αισθάνεσαι μέσα σου ότι είσαι του Κυρίου και ο Κύριος είναι μέσα σου. Εκείνο τον καιρό είπε ο Κύριος στον Ζακχαίο, «Ζακχαίε, σήμερον εν το οίκο σου δίμε μήνα». Δίμε μήνε. Πρέπει δηλαδή να μείνω σήμερα στο σπίτι σου. Και αυτό το έκανε μόνο γιατί ο Ζακχαίος ποθούσε να δει τον Χριστό. Έτσι γίνεται και τώρα με τον αμαρτωλό. Όταν η ψυχή του επιστρέψει στον Θεό, τότε ο Θεός έρχεται και μένει μέσα του. Δυστυχώς τώρα ο λαός ξεστράτησε από την ορθή οδό και οι άνθρωποι έγιναν άσπλαχνοι. Σκλήραν οι καρδιές τους
και πάγωση η αγάπη. Και έτσι δεν αισθάνονται την αγάπη του Θεού και χάνουν και την πίστη στον Θεό. Όνα μπορούσα να τους έδειχνα τον Κύριο, θα τους έλεγα, δέστε ποιος είναι ο Κύριος. Η ψυχή του ανθρώπου λιώνει από την αγάπη του. Αυτό που λένε οι Άγιοι, ότι δεν αντέχεται η χάρη και η αγάπη του Θεού, λιώνει τον άνθρωπο. Αυτό που έλεγε ο πατήρ Παΐσιος, ότι μη μου δίνεις άλλη χάρη, θα πεθάνω. Δεν μπορείς να ατενίσεις την αγάπη αυτή με γυμνό το νου. Αυτή την αγάπη τη γνωρίζεις μόνο με το Άγιο Πνεύμα. Κύριε, δώσε μου να χύνω δάκρυα για τον εαυτό μου και για όλη την οικουμένη. Να σε γνωρίσουν όλοι οι λαοί και να ζήσουν αιώνια μαζί σου. Κύριε, αξίωσέ μας τη δωρεά του ταπεινού Αγίου Πνεύματος για να κατανοήσουμε τη δόξα σου. Η ψυχή μου χύνει από τη θλίψη άφθονα δάκρυα. Λυπούμε για τους ανθρώπους που δεν γνωρίζουν τη γλυκύτητα της Αγίας Κατανήξεως. Και πράγματι είναι αξιολείπητοι οι άνθρωποι που δεν έχουν κατάνοιξη, δεν έχουν αυτή την... Κατανήσω σημαίνει καταπληγώνω. Αυτή την καταπληγωμένη καρδιά από τον Θείο Έρωτα. Βλέπετε πως και οι κοσμικοί άνθρωποι που φτιάχνουν, ας πούμε, κάτι τέτοια σχέδια με μια καρδιά πληγωμένη από ένα βέλος, ας πούμε. Έτσι στην κυριολεξία θα λέγαμε γίνεται η καρδιά του ανθρώπου πληγωμένη από τον Έρωτα, τον Θείο Έρωτα. Η ψυχή μου ποθεί να έρθει σε όλους το έλεος του Κυρίου, να γνωρίσουν όλοι οι άνθρωποι, όλοι οι οικουμένοι, με πόση στοργή μας αγαπά ο Κύριος, σαν τα πολυπόθητα παιδιά Του. Έτσι και κλείνει αυτό το κεφάλαιο. Και σταματάμε κι εμείς εδώ, αν θέλετε να ρωτήσετε κάτι. Το κεφάλαιο αυτό περί αγάπης. Της αγάπης που έχει ο Θεός στους ανθρώπους και της αγάπης που πρέπει να έχουμε και εμείς προς το Θεό και μεταξύ μας. Ας κρατήσουμε αυτό, πως για να έχει κανείς την αγάπη πρέπει να έχει το Άγιο Πνεύμα και για να έχει το Άγιο Πνεύμα πρέπει να έχει μετάνοια. Είναι βασικά πράγματα αυτά. Χωρίς μετάνοια δεν μπορείς να αγαπήσεις ούτε τον Θεό ούτε τον άλλο σωστά. Γι' αυτό ζούμε όλες αυτές τις τραγικές καταστάσεις σήμερα, όπου όλοι μιλάνε, οι περισσότεροι μιλάνε για αγάπη και ειρήνη και φυσικά είναι υποκριτές, οι μεγαλύτεροι υποκριτές. Και αύριο θα ακούσουμε στο Ευαγγέλιο υποκριτά, θα πει στον αρχισυνάγωγο που τον κατηγορούσε ότι εργάζεται το Σάββατο και θεράπευσε τη συγκύπτουσα γυναίκα και του έλεγε ότι δεν πρέπει σήμερα να τη θεραπεύσει γιατί είναι Σάββατο. Εσύ του λέει υποκριτά, δεν πηγαίνεις το Σάββατο να λύσεις το ζώο σου, να το ποτίσεις, να το ταΐσεις. Αυτή τη γυναίκα δεν έπρεπε να τη λύσουμε, που την είχε δέσει ο Σατανάς 18 χρόνια, την είχε άρρωστη. Λοιπόν, να μην πέφτουμε στην παγίδα της υποκρισίας των ανθρώπων, αλλά να βρούμε την αληθινή αγάπη, η οποία έχει όλα αυτά τα χαρακτηριστικά που λέει ο Απόστολος Παύλος και προπάντων που δεν ζητάει τα εαυτής. Λοιπόν, δεν ξέρω αν θέλετε κάτι να ρωτήσετε. Ναι. Πώς αυτό το παράδειγμα που φέρατε με τον πατέρα Παΐσιο, με τα δύο παιδιά που τα πριν στην Ελλάδα σκοτωθούν. Ο Θεός διαλέγει μια κατάλληλη στιγμή για να πάρει τον καθένα μας. Και ήξερε, ας πούμε, για την περίπτωση πώς θα γινόταν αυτό άμα δεν τους έβρε. Κάθε άνθρωπος, ας πούμε, τότε που γεννιέται, ξέρει ο Θεός μετά τι πορεία θα ακολουθήσει. Γιατί δεν τον παίρνει την στιγμή, ας πούμε, και από νεογέννητο ακόμα, άμα είναι να αμαρτήσουν. Πάλι, γιατί δεν για το καλό του. Ξέρει ο Θεός ποια είναι η πιο καλή μας ώρα. Αυτός μας έφερε από την ανυπαρξία στην ύπαρξη.
μπορεί να είναι, ας πούμε, μια αυτοκτονία καλύτερη από μια την ώρα της γεννήσεως που το παιδί, ακόμα και αβάστησο, δεν έχει κάνει αμαρτίες στο προπατορικό που θέλει. Δεν μπορούμε να τα εξιχνιάσουμε έτσι τα κρίματα του Θεού, αλλά αυτό ξέρουμε, ότι ο Θεός μας αγαπάει και φροντίζει να μας πάρει στην καλύτερη μας ώρα. Για να μην το κάνει ο Θεός, να μην το πάρει πρόωρα το μωρό, ας πούμε, σημαίνει ότι έχει τον λόγο του. Έτσι, δεν μπορούμε να τα πούμε, να τα εξηγήσουμε γιατί. Τι σε εγνωνούν Κυρίω, είναι πολύ μικρό το μυαλό μας. Μερικά πολύ λίγο πιάνουμε, όπως σας είπα αυτό, και ένα παρόμοιο είναι με τον παπατό Μπασιά. Μπασιά, στο Λιξούρι, στην Κεφαλονιά, που ήταν μια περίπτωση, μια μητέρα η οποία είχε δύο αγόρια, τα οποία και τα δύο αγόρια της πέθαναν μετά το ένα μετά το άλλο πολύ γρήγορα. Και αυτή, ενώ ήταν άνθρωπος της εκκλησίας, μετά κλείστηκε στο σπίτι, δεν πήγαινε ούτε εκκλησία, τα είχε βάλει με το Θεό, γιατί να μου πάρει τα παιδιά κλπ. Και ο Άγιος αυτός ο ιερέας, ο Προσβασιάς, πέρασε από το σπίτι, της τύψε, αυτή δεν του άνοιγε, της λέγει, μου ανοίγεις, μπαίνω μόνος μου, και μπήκε μέσα. Αυτή είχε βάλει δύο τεράστιες φωτογραφίες στο σαλόνι με τα δύο της παιδιά, και όλη μέρα ήταν εκεί πέρα, έβλεπε τις φωτογραφίες και έκλαιγε, ας πούμε, δύο πορτρέτα της εποχής. Και της λέει, κάτσε και βλέπε. Οπότε αυτή τι βλέπει? Βλέπει να κατεβαίνουν από τα πορτρέτα τα δύο αγόρια με δύο πιστόλια και το ένα σκοτώνει το άλλο. Έτσι να βλέπεις, αυτό θα γινόταν. Γιατί πάλι υπήρχε ένα τέτοιο θέμα με μια άλλη κοπέλα και είχαν αντιζηλία αυτοί οι δυο. Δηλαδή, αυτό μας το έδειξε ο Θεός, μας το φανέρωσε δηλαδή μέσα από τους Αγίους. Και ξέρει ο Θεός τώρα για το κάθε ένα και για το κάθε μωρό, γιατί φεύγει μωρό και το άλλο γιατί φεύγει μεγάλος κλπ. Κλπ. Είναι ανεξιχνίαστα τα κρίματα του Θεού. Αλλά πάντα είναι μέσα στην αγάπη του όλα όσα γίνονται. Έτσι, μέσα στην άπειρη αγάπη του και στην άπειρη φιλανθρωπία του. Εμείς σας έχουμε εμπιστοσύνη σε αυτή την αγάπη και δεν θα ταραζόμαστε ότι θα κατηγορούμε τον Θεό όπως κάνουν δυστυχώς πολλοί άθεοι. Μάλιστα. Κάτι λίγο άσχετο να ρωτήσω. Ναι. Στην αγιογραφία του Χριστού λέει ο Ων. Είχατε πει ότι είναι ο υπάρχον. Και μόνο αυτός υπάρχει. Δεν ξέρω, αυτό αν μπορείτε να το προσαφήσετε. Ο όντως ον. Πραγματικά μόνο αυτός. Ο αληθινά, υπάρχουν. Γιατί αυτός είναι που δημιούργησε τα σύμπαντα. Αυτός υπήρχε πάντοτε, υπάρχει και θα υπάρχει πάντοτε. Εμείς δεν υπήρχαμε. Είμαστε κτίσματα, δημιουργήματα του Θεού. Εκ του μη όντως. Εμάς επίησε ο Θεός, εκ του μη όντως. Ενώ ο Θεός δεν είναι εκ του μη όντως. Ο Θεός είναι εκ του όντως. Πάντοτε υπάρχει ο Θεός δηλαδή, ο Πατήρ. Και εκ του Πατρός γεννάται ο Υιός, αχρόνος, και εκπορεύεται το Άγιο Πνεύμα. Τώρα τι θα πει το ένα και θα πει το άλλο, δεν ξέρουμε. Γεννάται και εκπορεύεται. Όπως μας το αποκάλυψε ο Λόγος, ο Θεός Λόγος, έτσι τα λέμε. Και από αυτόν τον όντος όντα παίρνουν ύπαρξη και τα άλλα πράγματα. Και τα άλλα πρόσωπα, τα άλλα όντα, όλα. Αυτός είναι ο όντος όν. Χωρίς τον Θεό δηλαδή δεν υπάρχει τίποτε. Αν πάρει ο Θεός τη χάρη Του, αν πάρει την ουσιοποιώ ενέργεια, η οποία δίνει ουσία στα όντα, δεν θα υπάρχει τίποτα.
Υπάρχουμε διότι ενεργεί το Άγιο Πνεύμα με τον ουσιο ποιό του ενέργεια, η οποία δίνει ουσία στα πάντα, σε όσα υπάρχουν. Αν πούμε, υποθέσουμε ότι αποσύρεται αυτή η ενέργεια, τι θα υπάρχει, δεν θα υπάρχει τίποτα. Ορίστε, ναι. Αυτό με τη φιλία που είπατε, δηλαδή σε κάποιο σημείο θα πρέπει να φτάσουμε να μπορούμε να γίνουμε φίλοι με όλους. Να έχουμε την Χριστό αγάπη με όλους. Άρα στην ουσία από τότε πάλι θα χρειαζόμαστε να κρατάμε επαφές με κάποιους. Ναι. Συγκεκριμένοι. Ναι, βέβαια. Γι' αυτό οι ασκητές, ας πούμε, δεν έχουν μοναξιά. Επειδή έχουν αγάπη με όλο τον κόσμο. Ενώ μπορεί να μην βλέπουν κανέναν. Για μήνες. Για μέρες, για μήνες. Έτσι. Και αυτό με το υπάρχον, κανονικά δεν είναι ο άρχον, αυτός που άρχει, ας πούμε. Ναι, είναι και άρχον, είναι και ο αληθινά υπάρχον. Είναι και άρχον και υπάρχον, δηλαδή. Ο πραγματικά υπάρχον. Εντάξει, ελάτε να κάνουμε προσευχή. Δόξα Πατρί, Ποιό και Υιό Πνεύματι, και νυν και αεί και σ' αιώνας των αιώνων. Σώσον Κύριε των λαών Σου και ευλογήσον την κληρονομία Σου. Νίκας της βασιλεύς κατά βαρβάρο δωρουμένος και τόσον φυλάτων διά του σταυρού σου πολίτευμα. Ευχόν τον Αγίο Πατέρα ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς.